νωρίτερα από τα Χριστούγεννα στέλνει ο Ελγά τον Άγιο Βασίλη στους αγρότες παραγωγούς για να πληρώσει τις αποζημιώσεις που τους οφείλει και που ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη πληρωμή, η οποία θα είναι και μεγαλύτερη ύψους, περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποζημιώσεις αφορούν ζημιές που έγιναν μέχρι και τον Αύγουστο του 2012. Στην ουσία, μέχρι και την περίοδο εκείνη σημειώθηκαν και οι περισσότερες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ οι πληρωμές για το τελευταίο τετράμινο του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2013. Η τελευταία πληρωμή του ΕΛΓΑ πραγματοποιήθηκε την προπερασμένη Δευτέρα, 19 Νοέμβρη. Συνολικά, ο ΕΛΓΑ κατέβαλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 10.000 περίπου δικαιούχων αγροτών παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν καθαρίσεις ζημιών για το έτος 2012. Από το παραπάνω ποσό, τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ αφορούν αποζημιώσεις για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το 1,8 εκατομμύρια ευρώ αφορά αποζημιώσεις για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία περιέχει σχετική έκθεση που ετοίμασε το στέλεχος της οργάνωσης Θόδωρος Βλουτής από την Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας για την περίοδο 2010-2011, η παραγωγή ανά τη χώρα δεν ξεπέρασε τους 230.000 τόνους, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τους 160.000 τόνους, οι εξαγωγές υπολογίζονται στους 95.000 τόνους, τα δε αποθέματα έφτασαν τους 50.000 τόνους. Την περίοδο 2011-2012 η παραγωγή κοιμάνθηκε γύρω στους 210.000 τόνους και για την περίοδο 2012-2013 αναμένεται η παραγωγή να φτάσει στους 250.000 τόνους. Σε σχέση με τιμές, σε γενικές γραμμές για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ακολούθησαν τις τάσεις στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο 2010-2011 δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν κατά μέσο όρο τα 2,1 ευρώ ανά κιλό. Στη συνέχεια, την περίοδο 2011-2012 μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κατά μέσο όρο μόλις με τα βία στο 1,85 ευρώ το κιλό, ενώ από τα τέλη Σεπτέμβρη του 2012 άρχισαν να ανακάμπτουν, φτάνοντας το Νοέμβριο του 2012 τα 2,40 ευρώ το κιλό, με τάσεις περαιτέρω αύξησης αν πράγματι επαληθευτεί η διαφαινόμενη μείωση της ισπανικής παραγωγής στο μισό της προηγούμενης περίοδου και η ελαφρά μείωση της ιταλικής παραγωγής. Το πλέον πιθανό είναι οι τιμές παραγωγού για τη φετινή περίοδο 2012-2013 κατά μέσο όρο να κυμανθούν στα 2,40 ευρώ το κιλό, τονίζεται στην έκθεση. Αποστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών της ΠΕΝΑ οργανώθηκε για να μεταβεί στις Βρυξέλλες 5 με 7 Δεκέμβρη στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να υποστηρίξουν τις 5-1 συμμετοχές στο βραβείο του πιο καινοτόμου νέου αγρότη. Η Ελλάδα πάει στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τις πετυχημένες πρακτικές που επελέγησαν μετά το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών στο Ελατοχώρι. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ και είναι μεταξύ των άλλων η Πάγκαλος Καζάκης από τη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, αμπελουργός με τελικά προϊόντα κατεψυγμένα ντολμαδάκια, πετιμέζι, αμπελόφυλλα, τουρσί, αμπελοκορφάδες και άλλα. Απόστολος Κούρτης από τη Ράχη του νομού Πιερίας, αμπελουργός, δασοκόμος δενδρώδης καλλιέργειες, κεράσια, συνεταιρισμένος για τις παραγωγές του και εινοποιός. Την αποστολή ενισχύουν νέοι αγρότες από τις Ενώσεις Νέων Αγροτών με τις πολυαριθμότερες συμμετοχές στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών. Αύριο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου το Ευρωκοινοβούλιο θα ψηφίσει αν θα επιτραπεί η χρήση γαλακτικού οξέως για την απολύμαση των κρεάτων. Το γαλακτικό οξύ είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ΚΕΠΚΑ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και το ΚΕΠΚΑ, είμαστε αντίθετοι στη χρήση οποιασδήποτε χημικής ουσίας για την απολύμαση των κρεάτων. Απαιτούμε λοιπόν από το Ευρωκοινοβούλιο να αντιταχθεί στη χρήση γαλακτικού οξέως στα κρέατα. Και προσθέτει, η βιομηχανία πιέζει να επιτραπεί η χρήση του γαλακτικού οξέως. Εμείς όμως φοβόμαστε ότι τα σφαγεία θα το χρησιμοποιούν για να καλύψουν κακές συνθήκες υγιεινής και για να καθαρίσουν τα κρέατα πριν την εξέτασή τους από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Αν τυχόν επιτραπεί η χρήση του γαλακτικού οξέως, πρέπει να επιτραπεί μόνο μετά την τελική εξέταση των σφαγείων από τον αρμόδιο κτηνίατρο που θα εγγυάται ότι το κρέας είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
Επίσης, αν επιτραπεί η χρήση αυτή, μετά τον έλεγχο από τον κτηνίατρο πρέπει να προσδιοριστεί ποιος θα επιβλέπει και θα φέρει την ευθύνη για τη διαδικασία εφαρμογής του γαλακτικού οξέως. Γνωρίζουμε ότι το γαλακτικό οξύ μπορεί να εξοντώσει και τα λεγόμενα ωφέλιμα βακτήρια και να καταστήσει το κρέας πιο ευάλωτο σε επιμολύνσεις με επικίνδυνα βακτήρια μετά την εφαρμογή του γαλακτικού οξέως. Τέλος, με δεδομένη την αντίθεση των καταναλωτών σε μεθόδους διαχείρισης των κρεάτων με χημικές ουσίες, πρέπει να νομοθετηθεί ανάλογη σήμανση που θα προειδοποιεί τους καταναλωτές ότι το κρέας έχει υποστεί χημική επεξεργασία. Οι καταναλωτές απαιτούμε το κρέας που καταναλώνουμε να είναι ασφαλές. Όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσουν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας τροφίμων πάνω από τις εμπορικές πιέσεις. Τη νομιμοποίηση των αμπελιών που φυτεύτηκαν παράνομα τη χρονική περίοδο 1998-2002 ζητούν με κάθε τρόπο οι κατατόπους διευθύνσεις γεωργίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι δάλος θα προβούν σε πρόστιμα προκειμένου να συγκεντρώσουν τα ποσά που ζητάει ως επιστροφή επιδοτήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη διαπίστωση ότι είχαν εγκατασταθεί χωρίς δικαιώματα φύτευσης. Το πρώτο βήμα θα είναι να απευθυνθούν στις διευθύνσεις και στη συνέχεια να ελεγχθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η φύτευση. Εάν διαπιστωθεί ότι έγινε χωρίς δικαιώματα ή δεν είχε καν δηλωθεί, τότε εξετάζονται τρόποι νομιμοποίησης είτε μέσω αγοράς δικαιωμάτων από αμπελουργό που είχε εγκαταλείψει είτε μέσω κατανομής αποθέματος αναπεριφέρεια. Το θέμα αφορά το σύνολο των παραγωγών, γιατί ακόμη και για εκείνους που το μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα τους είναι νόμιμο και υπολείπεται ένα μικρό τμήμα, τότε ούτε εκείνοι δεν θα μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους και να επιδοτηθούν. Το παρήγορο είναι ότι υπάρχει τρόπος να νομιμοποιηθούν οι αμπελώνες αυτοί, αρκεί έγκαιρα οι ιδιοκτήτες να συνεργαστούν με τις αρμόδιες διευθύνσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.